Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Θράκης. Κινητοποίησαν συνέχεια και για σήμερα, με την ΑΔΔΗ να προτάσει όλη αυτή την διαδικασία η οποία αφορά στις αντιδράσεις στα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση. Σε 48 λοιπόν παραλλαδική απεργία προχώρησε η ΑΔΔΗ, η οποία ξεκίνησε την κινητοποίηση ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία στον Ομοροδόπης κυμάρθηκαν αυτή την πρώτη μέρα περίπου στο 35%. Η ΑΔΔΗ προχώρησε 48 ώρες πανελλαδική απεργία, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης ενάντια στις διαθεσιμότητες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία στον Ομοροδόπης κυμάρθηκαν την πρώτη μέρα γύρω στο 35%. Τώρα είναι η πρώτη μέρα της 48 ώρες απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Τα ποσοστά μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητικά, κυμαίνονται περίπου στο 35% για τα δεδομένα της περιοχής, είναι ικανοποιητικά, αλλά μέχρι το μεσημέρι που θα έχουμε τα τελικά πιστεύω να αυξηθούν. Βλέπουμε μια σχετικά αυξημένη συμμετοχή από άλλες κινητοποιήσεις εδώ στην πλατεία. Περιμέναμε ότι θα ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά είναι μια αρχή. Στο παρελθόν δεν είχαμε ούτε αυτή τη συμμετοχή και αυτό είναι κάτι το θετικό. Ζητάμε αλληλεγγύη, υποστήριξη της μιας κοινωνικής ομάδας απέναντι στην άλλη και όχι αντιπαράθεση, γιατί αυτοί οι τεχνητοί διαχωρισμοί διευκολύνουν την κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους της, που είναι η διάλυση του κράτους και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και η παράδοση άνευ όρων στα χέρια των ιδιωτών. Αυτό η ελληνική κοινωνία δεν θα το επιτρέψει, γι' αυτό οι αγώνες, οι κοινωνικοί, θα είναι μαζικοί και θα είναι συνεχόμενοι από εδώ και πέρα. Ο κύριος Ιωαννίδης σχολίασε και τη δολοφονία του 34χρονου, τονίζοντας ότι είναι συνέπειες των πολιτικών. Αυτά είναι συνέπειες των πολιτικών, γιατί η δολοφονία είναι φυσικά ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας. Συλλυπόμαστε για το γεγονός και θεωρούμε ότι είναι απόρρια όλων των πολιτικών, οι οποίες οδηγούν και σε αυτοκτονίες και σε έκτροπα. Καλό θα είναι να υπάρχει αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοια γεγονότα. Ακολούθησε πορεία όλων των κλάδων. Συνεχίζουν όμως για τρίτη μέρα τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Στις προγραμματισμένες πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες, με τα ποσοστά στη Ροδόπη να είναι ουσιαστικά, να είναι ιδιαίτερα μεγάλα, να υπάρχει καθολική συμμετοχή, ενώ οι πολίτες εξυπηρετούνται από το προσωπικό ασφαλείας. Ήδη φαίνεται να προχωρούν σε διαθεσιμότητα 251 υπάλληλοι του ΑΕΔ, όπου από τη Ροδόπη οι συμμετέχοντες, εκείνοι οι οποίοι προχωρούν σε διαθεσιμότητα, είναι 2. Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν ως οργανισμοί τόσο το ΙΚΑ όσο και ο ΟΓΑ. Για τρίτη μέρα συνέχισαν τις απεργιακές τους κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Στις προγραμματισμένες πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες με τα ποσοστά στον Ομοροδόπη να είναι καθολικά, ενώ οι πολίτες εξυπηρετούνται από προσωπικό ασφαλείας. Ήδη βγαίνουν σε διαθεσιμότητα 251 υπάλληλοι του ΑΕΔ, όπου από τη Ροδόπη είναι 2, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν και στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ. Τρίτη μέρα των απεργιακών κινητοποίησεων που έχουν εξαγγείλει τα ασφαλιστικά ταμεία, πενθήμερες επαναλαμβανόμενες. Και η σημερινή συνάντηση είναι για να κάνουμε το κάλεσμα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών ταμείων, σε όλο το δημόσιο τομέα, για να έρθουν καταρχήν στην πορεία την οποία έχουμε στις 11 η ώρα προγραμματισμένη σήμερα, αλλά και να δείξουμε και να δώσουμε στον κόσμο, στην κοινωνία, ότι σήμερα, αυτές τις μέρες, αποδομείται το ελληνικό κράτος, η ελληνική δημόσια διοίκηση. Η κατάσταση η οποία έχει περιέλθει είναι τραγική. Οι κινήσεις της κυβέρνησης και της Τρόικας για να εξοικονομήσουν ένα ποσό, το οποίο βέβαια δεν σώζει την Ελλάδα, από τα 400 δις τα οποία χρωστάει, διαγράφει ζωές, διαγράφει συνειδήσεις και βάζει στο περιθώριο και στην εξαθλίωση χιλιάδες οικογένειες. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους στο ασφαλιστικό ταμείο αλλά και όλο το δημοσίου τομέα να έρθουν κοντά μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι της τελικής νίκης. Αλλιώς νομίζω ότι αύριο δεν θα έχουμε ζωή, όχι εμείς αλλά και τα παιδιά μας. Τα προβλήματα που αναδείξαμε και που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την τρικομματική κυβέρνηση εξακολουθούν
επιδεινώνονται από τη δικοματική τώρα κυβέρνηση πια, αλλά με καθυπόδειξη και των δύο της Τρόικας. Εμείς συνεχίζουμε την πενθήμερη απεργία μας που ξεκίνησε από τη Δευτέρα μαζί με τις ομοσπονδίες όλων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας. Να σταθώ λίγο στα δικά μας τεκτενόμενα, στα του ΙΚΑ δηλαδή, στην κατάσταση των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ που είναι υπό την επίβλεψη του δικού μας σωματείου, δηλαδή του Εύρου, της Ροδόπης, της Ξάνθης και της Δράμας. Με το καινούργιο, από τις αρχές του έτους, με το καινούργιο οργανόγραμμα, ήδη έχουν κλείσει 4 παραρτήματα αυτό του νευροκοπίου. Όλοι μας γνωρίζουμε τη γεωγραφική περιοχή της Δράμας και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο αντίκτυπο θα έχει αυτό για τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους. Το παράρτημα της Χρυσούπολης που πλέον δεν υπάρχει. Το παράρτημα των Σαπών εδώ στο νομό Ροδόπης που ξέρουμε πόσο ευαίσθητη περιοχή είναι και ο ορεινός όγκος και ο κόσμος ο οποίος συναλλάσσεται, και το παράρτημα Φερών, το οποίο και αυτό πια καταργήθηκε. Έχει καταργηθεί επίσης και το υποκατάστημα του ΙΚΑ Σουφλίου και η περιοχή του όλη έχει πάει στο Διδημότυχο. Όλα αυτά έχουν γίνει στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι ξέρουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Τον Οκτώβριο ποιοι θα βγουν στην κινητικότητα και μέσα συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα και εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Προβλήματα με τη διαθυσιμότητα, παύλα, απόλυση αντιμετωπίζει τόσο ο ΟΕΔ όσο και ο ΟΓΑ. Είναι μια μαύρη μέρα για τον ΟΕΔ. Είναι η μέρα όπου απολύονται 251 συνάδελφοι, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και στην ουσία απόλυση από τις ιδρύσεις του οργανισμού. Το ΔΣ του ΟΑΕΔ, η Ομοσπονδία μας πήρε μια δύσκολη απόφαση συνεκτιμώντας το σύνολο των εξελίξεων για πενθήμερη απεργία. Ξεκίνησαμε από τη Δευτέρα και συνεχίζουμε μέχρι την Παρασκευή. Θέλουμε να βάλουμε έτσι ένα φρένο στα παράλογα σχέδια και το μέρος των οποίων είναι αποδόμηση του ΟΕΔ, αρχικά αποστερώντας από 251 συναδέλφους και στη συνέχεια δεν ξέρουμε πόσους. Πόσους το Δεκέμβριο και πόσους το 2014 θα βρεθούν στον δρόμο και θα βρεθούν απέναντι από εμάς στο ΚΙΣΕ για να βγάζουν κάρτα ανεργίας. Αν θέλανε την κινητικότητα θα αξιολογούσαν τον ΟΑΕΔ και αν ήταν αντικειμενική θα προέκυπτε ότι σίγουρα υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Η αναγκαιότητα για στελέχωση όλων των υπηρεσιών. Προφανώς αυτός είναι ο λόγος που ο ΑΕΔ ως φορέας κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας εξαιρέθηκε τον Νοέμβριο του 2012 από την κινητικότητα και μάλιστα με υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2013 αποφασίστηκε η ενίσχυσή του με προσωπικό από υπαλλήλους που τέθηκαν σε κινητικότητα τον προηγούμενο Νοέμβριο. Τι άλλαξε και βρέθηκε τώρα να περισσεύουν 251 συνάδελφοι που εχθές με το ΦΕΚ απολύω. Όλος ο ΟΓΑ απασχολεί 480 μόνο άτομα σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς ήδη 20 είναι σε κινητικότητα, σε διαθεσιμότητα και δεν ξέρουμε αν θα ξαναβρουν φυσικά δουλειά. Τη στιγμή που έχουν καταργηθεί συλλογικές συμβάσεις, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, πλήττονται όλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θα τεθούμε και θέλουν να μας κατατάσσουν να παίρνουμε 300 ευρώ και αυτά τα 300 ευρώ όσοι θα απομείνουν φυσικά. Έχουμε τις συντάξεις, έχουμε την ασφάλιση, θα γίνει ένας ενιαίος φορέας ο οποίος θα γίνουν οριζόντιες μειώσεις αφού δεν θα υπάρχει ασφάλιση και θα μπει στο ΚΑΟ, στον ενιαίο φορέα ασφάλισης. Επομένως θα χαθούν θέσεις εργασίας τουλάχιστον 7 ανθρώπων. Έχουν καταργηθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει νόμος που να είναι υπέρ του εργαζόμενου. Είναι μόνο της κυβέρνησης. Θα μας διώχνουν με υπουργικά διατάγματα και όχι με νόμο, να τον ξέρεις εκ των προτέρων. Οι νόμοι που βγήκαν ο 4093, ο 3863 του 2010 και ο 4172 που θέτει το δημόσιο τομέα σε διαθεσιμότητα, νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν υπάρχει ασφάλιση, δεν υπάρχει. Θέλουν όλα να τα κάνουν, να τα πάρουν οι ιδιώτες. Στην Βουλή φαίνεται να έρχεται πλέον και ο κώδικας περιδικηγόρων.
Υπάρχουν κάποια σημεία τριβής, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και την ελάχιστη αμοιβή. Ας δούμε κάποιες λεπτομέρειες, συνομιλώντας ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Γιώργο Κυμπαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Ειδικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι τα κυριότερα σημεία αυτού του περιβόητου κώδικα, τα οποία αποτέλεσαν και κατά τη διάρκεια της ολομέλειας των Προέδρων και σημεία τριβής. Ακριβώς. Αυτό το οποίο απασχόλησε την Ολομέλεια αλλά και τη Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ήταν καταρχήν το ζήτημα της διακινδύνευσης από την κατάργηση ουσιαστικά των γραμματείων προείσπραξης, μια και ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου τελικώς η ελευθερία ή το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, κάθε άλλο παρά άνοιγμα μπορεί να σημαίνει, στην περίπτωση τη δική μας των δικηγόρων, προωθείτο η κατάργηση των ποσοστών βάσει των οποίων γίνεται η καταβολή στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Άρα λοιπόν ο άμεσος κίνδυνος ήταν η κατάρρευση του Ταμείου Νομικών και των ασφαλιστικών μας ταμείων, μια και σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχουν πάγια ποσά, υπάρχει δυνατότητα σε κάθε στάδιο ή με το χρόνο ακόμη αυτά να καταργηθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο. Ήταν συνεπώς μια διάταξη τέτοια η οποία τελικώς αναμένω και εγώ να δω το τελικό κείμενο του νόμου που θα ψηφιστεί, του νέου κώδικα, όπου με παρέμβαση πλέον και ψυχρεμωτέρων και ανθρώπων που μπορούσαν να δουν πραγματικά τι συμβαίνει, τέθηκε ουσιαστικά μια τροπολογία η οποία αναφέρει ότι και τα ποσά που θα καλύπτουν τις ασφαλιστικές μας εισφορές θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την αναπροσαρμογή που θα γίνεται στα ποσά αναφοράς, δηλαδή σε αυτό που θεωρείται ως κόστος στο δικαστήριο, ως κόστος της διαδικαστικής πράξης. Θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περισσώσουμε και την αξιοπρέπειά μας, αλλά και το γεγονός του ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ντόπια συμφέροντα, εγχώρια συμφέροντα, τα οποία προωθούν αυτού του είδους τις λύσεις, προσπαθώντας με πολύ λίγα χρήματα να απαξιώσουν ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται σκληρά και γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν σε αυτό το ύψιστο αγαθό που λέγεται δικαιοσύνη. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο μας αφορά και μας αφορά και είναι ένα θέμα ύψιστης ηθικής τάξης θα έλεγα εγώ, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέσα στις διατάξεις του σχεδίου του κώδικα δικηγόρων η πρόβλεψη για την πάγια, για τον πάγιο μισθό και την ελάχιστη αμοιβή που μπορούσαν να έχουν οι έμιστοι δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημοσίου, γιατί του δημοσίου διασφαλίζεται η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η όποια μεθόδευση ασκείται με αυτόν τον τρόπο, μια και ο κάθε εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα δικαιούται να έχει ελάχιστη αμοιβή και δεν θα πρέπει να ξεκινά την εργασία του γιατί είναι εργαζόμενος χωρίς να διασφαλίζεται το ελάχιστο της αμοιβής του. Αναμένουμε στις προτάσεις οι οποίες τουλάχιστον φάνηκε ότι έγιναν δεκτές στην επεξεργασία των διατάξεων του κώδικα και από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι θα ψηφιστεί η τροπολογία την οποία φέρει σε αυτό το κομμάτι. Ευελπιστώ ότι θα θεσπιστούν ελάχιστα όρια αμοιβής για τους εμίσθους. Περαιτέρω δε υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι, είναι το κομμάτι των συμβολέων, μια και αυτό το οποίο συμβαίνει, κυρία Θεολόγη, είναι τρομακτικά σημαντικό για τους πολίτες αυτής της χώρας, ότι άρχισαν πλέον να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια δυσλειτουργίας από τη μη παράσταση δικηγόρου σε μεταβιβάσεις οι οποίες έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, πού συνίσταται έτσι ο πρόβλημα? Η μη παράσταση δικηγόρου στα συμβόλαια σημαίνει ότι είναι απροστάτευτος και ο πολιτής και ο αγοραστής, ιδιαίτερα δε ο αγοραστής, για τον οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος του έτους η παράσταση στα συμβόλαια αξίας άνω των 80.000 ευρώ, διασφαλίζει το γεγονός του ότι αγοράζει κάτι το οποίο δεν βαρύνεται με νομικά ελαττώματα. Δεν έχει υποθήκες ή δεν έχει άλλα νομικά ελαττώματα όσον αφορά τη δομή του ή και τη νομική του κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς ετηθήκαμε στον καταστατικό μας χάρτη που δεν είναι άλλος από τον κώδικα δικηγόρων είναι να μπορέσει να κρατηθεί η υποχρεωτικότητα στα συμβόλαια για την πλευρά του αγοραστή. Και θα σας πω βεβαίως ότι υπάρχει ένα μέγιστο ζήτημα και για το κράτος και την πολιτεία, αυτό που ουσιαστικά παραπέμπει στην ίσπραξη εσόδων,
όπου από στατιστικά στοιχεία αποδεικνύεται με τον πιο σαφή τρόπο ότι η απώλεια που υπάρχει για τα έσοδα του δημοσίου από την κατάργηση της παράστασης του δικηγόρου είναι τεράστια. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας περιμένουμε στο στούντιο για περαιτέρω συζήτηση. Πότε αναμένεται η ψήφιση του νέου κώδικα περί δικηγόρων? Από όσο έχω πληροφόρηση, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει τελειώσει σήμερα. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε και τις λεπτομέρειες, με αφορμή βέβαια και τον αγιασμό για το νέο δικαστικό έτος που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου. Εκεί λοιπόν θα σας περιμένουμε για να δούμε και λεπτομέρειες πολλών σημαντικών ζητημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακριβώς. Αυτό το οποίο απασχόλησε την Ολομέλεια αλλά και τη Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ήταν καταρχήν το ζήτημα της διακινδύνευσης από την κατάργηση ουσιαστικά των γραμματείων προείσπραξης, μια και ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου τελικώς η ελευθερία ή το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, κάθε άλλο παρά άνοιγμα μπορεί να σημαίνει, στην περίπτωση τη δική μας των δικηγόρων, προωθείτο η κατάργηση των ποσοστών βάσει των οποίων γίνεται η καταβολή στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Άρα λοιπόν ο άμεσος κίνδυνος ήταν η κατάρρευση του Ταμείου Νομικών και των ασφαλιστικών μας ταμείων, μια και σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχουν πάγια ποσά, υπάρχει δυνατότητα σε κάθε στάδιο ή με το χρόνο ακόμη αυτά να καταργηθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο. Ήταν συνεπώς μια διάταξη τέτοια η οποία τελικώς αναμένω και εγώ να δω το τελικό κείμενο του νόμου που θα ψηφιστεί, του νέου κώδικα, όπου με παρέμβαση πλέον και ψυχρεμωτέρων και ανθρώπων που μπορούσαν να δουν πραγματικά τι συμβαίνει, τέθηκε ουσιαστικά μια τροπολογία η οποία αναφέρει ότι και τα ποσά που θα καλύπτουν τις ασφαλιστικές μας εισφορές θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την αναπροσαρμογή που θα γίνεται στα ποσά αναφοράς, δηλαδή σε αυτό που θεωρείται ως κόστος στο δικαστήριο, ως κόστος της διαδικαστικής πράξης. Θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περισσώσουμε και την αξιοπρέπειά μας, αλλά και το γεγονός το ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα τόπια συμφέροντα, εγχώρια συμφέροντα, τα οποία προωθούν αυτού του είδους τις λύσεις, προσπαθώντας με πολύ λίγα χρήματα να απαξιώσουν ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται σκληρά και γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν σε αυτό το ύψιστο αγαθό που λέγεται δικαιοσύνη. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο μας αφορά και μας αφορά και είναι ένα θέμα ύψιστης ηθικής τάξης θα έλεγα εγώ, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέσα στις διατάξεις του σχεδίου του κώδικα δικηγόρων η πρόβλεψη για την πάγια, για τον πάγιο μισθό και την ελάχιστη αμοιβή που μπορούσαν να έχουν οι έμισθοι δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα και όχι του δημοσίου, γιατί του δημοσίου διασφαλίζεται η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η όποια μεθόδευση ασκείται με αυτόν τον τρόπο, μια και ο κάθε εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα δικαιούται να έχει ελάχιστη αμοιβή και δεν θα πρέπει να ξεκινά την εργασία του γιατί είναι εργαζόμενος χωρίς να διασφαλίζεται το ελάχιστο της αμοιβής του. Αναμένουμε στις προτάσεις οι οποίες τουλάχιστον φάνηκε ότι έγιναν δεκτές στην επεξεργασία των διατάξεων του κώδικα και από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι θα ψηφιστεί η τροπολογία την οποία φέρει σε αυτό το κομμάτι, ευελπιστώ ότι θα θεσπιστούν ελάχιστα όρια αμοιβής για τους εμίσθους. Περαιτέρω δε υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι, είναι το κομμάτι των συμβολέων, μια και αυτό το οποίο συμβαίνει κυρία Θεολόγη είναι τρομακτικά σημαντικό για τους πολίτες αυτής της χώρας, ότι άρχισαν πλέον να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια δυσλειτουργίας από τη μη παράσταση δικηγόρου σε μεταβιβάσεις οι οποίες έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι εννοείτε με αυτό κύριε Πρόεδρε, πού συνίσταται έτσι η μη παράσταση δικηγόρου στα συμβόλαια σημαίνει ότι είναι απροστάτευτος και ο πολιτής και ο αγοραστής, ιδιαίτερα δε ο αγοραστής για τον οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος του έτους η παράσταση στα συμβόλαια αξίας άνω των 80.000 ευρώ, διασφαλίζει το γεγονός του ότι αγοράζει κάτι το οποίο δεν βαρύνεται με νομικά ελαττώματα. Δεν έχει υποθήκες ή δεν έχει άλλα νομικά ελαττώματα όσον αφορά τη δομή του ή και τη νομική του κατάσταση. Συλλαλητήριο πραγματοποίησε το Πάμε Ροδόπη στην κεντρική πλατεία Κομωτινής ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα.
συμμετέχοντας στη 48η Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΔ. Το πάμε νούμερο Ροδόπης πραγματοποίησε εισαγητήριο στην κεντρική πλατεία Κομωτίνης συνάντηση στα αντιλαϊκά μέτρα συμμετέχοντας σε 48η Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΔ. Έρχεται να αγκαλιάσει ήδη κλάδους του δημοσίου που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ενάντια σε απολύσεις, ενάντια σε εργασιακά δικαιώματα, στα ασφαλιστικά δικαιώματα που αναπτύσσουν όλο το προηγούμενο διάστημα οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι στα συνταξιοδοτικά ταμεία, στον ΟΑΕΔ και σε άλλα υπουργεία. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα και τις προηγούμενες μέρες που συμμετείχαν σε απεργίες που προανέφερα και στη σημερινή πανδημιουσιοπαραλληλική απεργία. Καλούμε τους εργαζόμενους, επειδή η επίθεση της κυβέρνησης όχι μόνο δεν θα σταματήσει, αλλά πρόκειται να ενταθεί και με νέες διαθεσιμότητες, παύλα απολύσεις, αλλά και με την επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα και με την ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών προκειμένου να βρουν διέξοδο επιχειρηματικά κεφάλαια για να κερδοφορήσουν και να καταργήσουν τομείς πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό καλούμε να αντίνουν την πάλη τους άμεσα μετά τη σημερινή απεργία αύριο σε όλους τους χώρους εργασίας του Δημοσίου και όχι μόνο, να γίνουν συνελεύσεις προκειμένου να συνεχιστούν οι κινητοποίησεις με μορφές και διάρκεια που θα αποφασίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στις απολύσεις τους, στις συνελεύσεις τους. Αυτό που χρειάζεται είναι το κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα των εργαζομένων στον όλο του τομείς να πάρει τέτοιο προσανατολισμό που να αφισβητήσει τις πλευρές, την αντιλαϊκή αυτή πολιτική που εφαρμόζεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτή που υπάρχει είτε οποιαδήποτε προκύψει μελλοντικά η οποία θα εφαρμόσει πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους υπεραλιστικούς οργανισμούς που υπαγορεύουν την πολιτική στη χώρα μας, όπως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τραπεζικοί οργανισμοί. Χρειάζεται να ενταθεί πάλι ενιαία όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων και ακόμα που αυτοί συσταγωγικά δεν έχουν πληγεί, να εντείνουν την πάλη τους για σταθερή και μόνιμη εργασία προκειμένου να αποκρίσουν τις απολύσεις, να μην περάσουν τα νέα αντιασφαλιστικά σχέδια και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, να παλέψουν για δημόσια δωρεάν παιδεία, για ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει και να οδηγεί την πλειοψηφία των μαθητών στην ψευτοκατάρτιση, όπως υπηρετεί το καινούργιο πολυνομοσχέδιο. Ταυτόχρονα, καθημερινή πάλι να καταργηθούν τα χαράτσια, η φορολογία, να μην γίνει κανένας πληστηριασμός κατοικίας στις φτωχές εργατικές λαϊκές οικογένειες. Στη 48η Πανελλαδική Απεργία συμμετείχε και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου στον ομό Ροδόπης τα ποσοστά ήταν εξίσου υψηλά, στοιχείο το οποίο επεσήμανε χθες και κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Αρτσάνου Θράκης η πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παναγιώτα Βενετοπούλου. Στη 48η Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΔ συμμετείχε και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου στον ομό Ροδόπης τα ποσοστά ήταν αρκετά υψηλά. Η σημερινή μέρα είναι η έναρξη της 48ης απεργιακής κινητοποίησης που έχει κηρύξει η ΑΔΔ και συγχρόνως έχει ταχθεί και η Ομοσπονδία μας, η ΔΟΕ. Οι δάσκαλοι στον ομό Ροδόπη συμμετέχουν, έχουμε πολύ καλό παλμό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τις 11 η ώρα τουλάχιστον που είχαμε τα πρώτα στοιχεία, έχουμε πάνω από 50%. Συνάδελφοι δηλώνουν συνεχώς συμμετοχή στην απεργία και μέχρι τις 12-12.30 θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται πάνω από 70-75%. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε στα σχολεία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και διανύοντας και την δεύτερη εβδομάδα της εντός εισαγωγικών λειτουργίας των σχολείων, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί ένα σχολείο όταν γίνεται σε κάποια σχολεία παιδοφύλαξη, γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να μπουν μέσα σε τάξεις, να κάνουν το μάθημα στα παιδιά. Τα προβλήματα δεν μένουν μόνο εκεί. Υπάρχει και η κινητικότητα μέσα στον ομό, όπου γίνεται κάθε τρεις και λίγο. Ο συνάδελφος ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο σχολείο την άλλη μέρα δεν ξέρει αν θα είναι στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο. Περιμένουμε να γίνει μια συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έτσι ώστε με νόμιμες διαδικασίες να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι εκεί που πρέπει, σύμφωνα με τα κριτήρια που πρέπει. Όπως είχαμε πρόβλημα με τα ολοήμερα, αυτή τη στιγμή πολλά ολοήμερα δεν λειτουργούν, ακριβώς για το λόγο που σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι το προσωπικό αυτό το οποίο πρέπει για να λειτουργήσουν όχι μόνο τα ολοήμερα, αλλά και τα τμήματα υποδοχής, τα τμήματα ένταξης. Και μάλιστα στον αγιασμό στις 11 του μήνα είχα πει και σε όλους
εσάς τους δημοσιογράφους, ότι φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Δεν έκλεισε 24ωρο και πραγματικά το είδαμε να γίνεται πράξη. Βέβαια δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, με όποιο τρόπο αγωνιστούν όλοι οι συνάδελφοι και εμείς μαζί βέβαια και όλη η κοινωνία, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε λεπτομέρειες για μια περιφερειακή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με αντικείμενο την ανακύκλωση. Κοντά μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Ζηλούδη, να το δούμε και να τον καλησπέρισουμε. Κύριε Ζηλούδη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που είστε πολύ κοντά σε όλους μας, τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Εμείς όμως. Δεν προσκαλούμε πάρα πολλές φορές τηλεοπτικά. Είσαμε σαν τρόπος όμως πραγματικά εργαζόσαστε μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων σας για το καλύτερο του τόπου. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην χθεσινή σύσκεψη. Πρέπει να πούμε ότι η Κομωτινή έχει και την τιμητική της, έτσι, γιατί είμαστε πολύ μπροστά στην ανακύκλωση και στα έργα που έχουν γίνει. Πράγματι, είμαστε από τις πρώτες πόλεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην ανακύκλωση πάνω. Ήταν μια σύσκεψη περιφερειακή, με προεδρεύοντα τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χαρακίδη, και υπηρεσιακούς παράγοντες και από τις πέντε πόλεις και από τις πέντε νομούς. Ήταν πολύ κατατοπιστική σύσκεψη αυτή, ήταν πάνω στην ανακύκλωση, γιατί είδαμε και εκεί είδαμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν ή που δημιουργούνται με την ανακύκλωση, ειδικά στις πόλεις που τώρα πάνε να κάνουν την ανακύκλωση. Εμείς είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες πόλεις, μαζί με την Αλεξανδρούπολη και το Διδημότυχο, γιατί είμαστε από τις πόλεις που προστατούν πάνω στην ανακύκλωση, και αυτό φυσικά γίνεται και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με εσάς, αλλά και με τα παιδιά που έχουμε κάνει κάποια μαθήματα στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, θα τα ξανασυνεχίσουμε. Και βλέπουμε ότι, και είδαμε τα στατιστικά, ότι στην πόλη μας είναι γύρω στο 80% στην ανακύκλωση. Είναι ένα σημαντικό νούμερο αυτό και πιστεύω ότι θα φτάσουμε και ακόμη ψηλότερα. Έχει γίνει συνείδηση από τις πολύ μικρές ηλικίες. Θα πρέπει να πω ότι ο Δήμος Κομωτινής προσπάθησε πάρα πολύ γύρω από αυτό. Και η πρακτική τι δείχνει? Ότι τελικά ξέρουν να χρησιμοποιούν τους κάβους οι Κομωτινέοι. Δώστε μας έτσι κι εσείς μια πρώτη εικόνα. Πράγματι, από το 2010 και μετά που τοποθετήθηκαν οι κάδοι, βλέπουμε υπάρχει μια ευσυνειδησία στον Κομωτινέο πολίτη, στο δημότη μας, που πράγματι θέλει να υπάρχει ανακύκλωση. Και στο πόστο που είμαι υπάρχουν τηλεφωνήματα από τους δημότες μας που πράγματι θέλουν και είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στην ανακύκλωση. Τι σημαίνει η ανακύκλωση, ποιο είναι το πρακτικό αντίκρισμα της εφαρμογής της ανακύκλωσης για έναν Δήμο? Ότι το χαρτί δεν πάει στραφή, δεν πάει στα σκουπίδια. Γίνεται ανακυκλώσιμο και ξαναγίνεται χαρτί. Και το ξαναχρησιμοποιούμε. Γίνεται ένα πουλόβερ, ένα πολύ ωραίο πουλόβερ. Γίνεται ένα πολύ ωραίο μπουκάλι, το πλαστικό. Ξανά. Οπότε, αν σας έβαζα τώρα ένα ανακυκλώσιμο υλικό με ένα πραγματικό οίκο, δεν θα βλέπατε καμία διαφορά, μα καμία διαφορά πάνω σε αυτό εδώ. Δυστυχώς δεν τα έχω εδώ πέρα να σας τα δείξω κιόλα. Νομίζω όμως ότι θα κάνουμε εκτενές, κύριε Αντιδήμαρχε, ένα εκτενές ρεπορτάζ για να το δουν, να καταλάβουν και την πρακτική σημασία και οι δημότες. Παλαιότερα, ένα από τα ζητήματα που συζητούσαμε έτσι και με τους προκατόχους σας είναι ότι όχι μόνο δεν είχαν ένα σεβασμό προς τα σκουπίδια οι δημότες του Δήμου Κομωτινής, αλλά πολλές φορές και μετακινούσαν τους κάδους κατά το δοκούν, όπου στον καθένα συνέφερε. Αλλάξαν και αυτά τα δεδομένα πια. Εντάξτε, και τα στοιχεία της καθημερινότητας. Όχι, να σας πω, πάλι υπάρχει αυτό εδώ, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό κοιτάζουμε να πλένουμε τους κάδους, να μην μυρίζουν οι κάδοι, ειδικά τώρα την καλοκαιρινή περίοδο που μας τελειώνει, να μην μυρίζουν οι κάδοι, αλλά και ο πολίτης κάπου έχει δίκιο. Όταν έχει πέντε κάδους μπροστά στο σπίτι του κτλ, κάπου έχει δίκιο. Και προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα αυτά εδώ που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Αν θα βλέπαμε τώρα πώς είναι σωστή η χρήση του μπλε κάδου που αφορά στα ανακυκλώσιμα υλικά, έχω μπροστά μου ένα φυλάδιο το οποίο είναι του Δήμου Κομωτινής, της ΔΙΑΜΑΤ, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης. Και εκεί μεταξύ άλλων δίδονται κάποιες συμβουλές για τα υλικά συσκευασίας, για το ότι τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι διπλωμένα, το καπάκι κλειστό.
και χύμα, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά, χύμα τα υλικά συσκευασίας και όχι δεμένα στις σακούλες. Ναι, χύμα είναι γιατί όταν πηγαίνει στο ΚΔΑΗ, που είναι το σημείο το οποίο γίνεται ο χωρισμός των υλικών, εκεί πρέπει να είναι χύμα για να μην παιδεύονται και οι υπάλληλοι να βγάζουν από τις σακούλες και ειδικά να μην υπάρχουν σκουπίδια με τις σακούλες, να είναι πραγματικά τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αλλού πάει το γυαλί, αλλού πάει το πλαστικό, αλλού πάει το χαρτί. Εάν το τηρήσουμε αυτό εδώ, θα δούμε ότι δεν θα έχουμε ρήπανση, το κυριότερο, στην περιοχή μας, δεν θα υπάρχει η ρήπανση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά θα δούμε ότι και με τα ανακυκλώσιμα υλικά θα κατεβεί και το κόστος του κάθε είδους. Τώρα, κύριε Ζηλούδη, ποιο είναι ακριβώς το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται ή εξελίσσεται στο Δήμο της Κομωτινής και τι αναμένεται να δούμε σε περιφερειακό επίπεδο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή τόσο τη χθεσινή σύσκεψη, αλλά όσο και το γεγονός ότι κάποιες περιφερειακές ενότητες δεν έχουν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, όπως μου λέγατε. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει, νομίζω, στην Καβάλα και στην Ξάνθη. Ναι, πράγματι, εμείς είμαστε, όπως σας είπα και στην αρχή, σε ένα στάδιο μπροστά, πάνω σε αυτό εδώ, στην ανακύκλωση. Έχουμε κάνει το σταθμό μεταφόρτωσης, γιατί ως τώρα πήγαιναν τα οχήματά μας πηγαίναν στην Αλεξανδρούπολη. Σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει και το ΚΔΑΗ, που θα είναι ο διαχωρισμός των υλικών, έτσι λέγεται. Και πιστεύουμε ότι από εδώ θα μπορέσουμε να περπατήσουν και στις υπόλοιπες, η ανακύκλωση να περπατήσει και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου μας, που είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Χριστουγέννων, αρχές του νέου έτους, θα έχουμε και στους υπόλοιπους οικισμούς την ανακύκλωση, που δεν την έχουμε τώρα. Είναι γύρω στους 2.000 κάδους έχουμε αυτή τη στιγμή μπλε και έχουμε να δώσουμε στον κόσμο που ζητάει κάδους. Τα υλικά τώρα, αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται, πού δίδονται? Φορτώνονται και πηγαίνουν σε διάφορες επιχειρήσεις, είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα, και γίνονται τα υλικά που σας είπα. Ποια είναι ο πιο κοντινός προορισμός για την Ελλάδα? Αθήνα. Η Αθήνα. Η Αθήνα και μετά είναι η Αυστρία. Πηγαίνουν και στην Αυστρία και στην Αθήνα, αλλά Γερμανία, που πηγαίνουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα αγοράζουν αυτά. Τα αγοράζουν, ναι. Να σας πω ότι το κόστος σε εμάς είναι 35.000 το χρόνο. Ήταν 75.000, το κατεβάσαμε σε 35.000 και θα μηδενιστεί το κόστος αυτό. Πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ως δημότες του Δήμου Κομωτινής, όπως και ένα επίσης διαφημιστικό τρέιλερ που έχουμε επιτάσει, είναι να εφαρμόζουμε ή τουλάχιστον να επιδεικνύουμε οικολογική συνείδηση, Έτσι ακριβώς. Και η καμπάνια που έχουμε κάνει και στα γυμνάσια και στα δημοτικά και στα λύκεια, που θα ξαναρχίσει τώρα από τις αρχές του μήνα Οκτώβρη, ναι. Και η διαφήμιση που έχουμε στο κανάλι σας, αλλά και στις εφημερίδες, βλέπουμε ότι θέλουμε κι εμείς, προσπαθούμε κι εμείς σαν Δήμος Κομωτινής, η ανακύκλωση να φτάσει στο 100%. Το επιθυμητό είναι να φτάσουμε στο 100%. Mm-hmm. Αυτό είναι το επιθυμητό μας στάδιο. Κύριε Ζηλούδη, το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα ρεπορτάζ, μια συνέντευξη που θα έχει και πολύ πολύ σημαντικές καταγραφές ή περιγραφές μέσα από τα υλικά τα οποία συλλέγονται. Ευχαριστώ για απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είμαστε από τις πρώτες πόλεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην ανακύκλωση πάνω. Ήταν μια σύσκεψη περιφερειακή με προεδρεύοντα τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χαρακίδη, και υπηρεσιακούς παράγοντες και από τις πέντε πόλεις και από τις πέντε νομούς. Ήταν πολύ κατατοπιστική σύσκεψη αυτή. Ήταν πάνω στην ανακύκλωση, γιατί είδαμε και εκεί είδαμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν ή που δημιουργούνται με την ανακύκλωση, ειδικά στις πόλεις που τώρα πάνε να κάνουν την ανακύκλωση. Εμείς είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες πόλεις, μαζί με την Αλεξανδρούπολη και το Διδημότυχο, γιατί είμαστε από τις πόλεις που πρωτοστατούν πάνω στην ανακύκλωση, και αυτό φυσικά γίνεται και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με εσάς, αλλά και με τα παιδιά που έχουμε κάνει κάποια μαθήματα στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Θα τα ξανασυνεχίσουμε.
Και βλέπουμε ότι και είδαμε τα στατιστικά ότι στην πόλη μας είναι γύρω στο 80% στην ανακύκλωση. Είναι ένα σημαντικό νούμερο αυτό και πιστεύω ότι θα φτάσουμε και ακόμη ψηλότερα. Έχει γίνει συνείδηση από τις πολύ μικρές ηλικίες. Θα πρέπει να πω ότι ο Δήμος Κομοτηνής προσπάθησε πάρα πολύ γύρω από αυτό. Και η πρακτική τι δείχνει? Ότι τελικά ξέρουν να χρησιμοποιούν τους κάβους οι Κομοτηναίοι. Δώστε μας έτσι κι εσείς μια πρώτη εικόνα. Πράγματι, από το 2010 και μετά που τοποθετήθηκαν οι κάβοι, βλέπουμε υπάρχει μια ευσυνειδησία στον Κομοτηναίο πολίτη, στο δημότη μας, που πράγματι θέλει να υπάρχει ανακύκλωση. Και στο πόστο που είμαι υπάρχουν τηλεφωνήματα από τους δημότες μας που πράγματι θέλουν και είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στην ανακύκλωση. Τι σημαίνει η ανακύκλωση, ποιο είναι το πρακτικό αντίκρισμα της εφαρμογής της ανακύκλωσης για έναν Δήμο? Ότι το χαρτί δεν πάει στραφή, δεν πάει στα σκουπίδια. Γίνεται ανακυκλώσιμο και ξαναγίνεται χαρτί. Και το ξαναχρησιμοποιούμε. Γίνεται ένα πουλόβερ, ένα πολύ ωραίο πουλόβερ. Γίνεται ένα πολύ ωραίο μπουκάλι, το πλαστικό. Ξανά. Οπότε, αν σας έβαζα τώρα ένα ανακυκλώσιμο υλικό με ένα πραγματικό οίκο, δεν θα βλέπατε καμία διαφορά, μα καμία διαφορά πάνω σε αυτό εδώ. Δυστυχώς δεν τα έχω εδώ πέρα, να σας τα δείξω κιόλα. Νομίζω όμως ότι θα κάνουμε εκτενές, κύριε Δημήμαρχε, ένα εκτενές ρεπορτάζ για να το δουν, να καταλάβουν και την πρακτική σημασία και οι δημότες. Παλαιότερα, ένα από τα ζητήματα που συζητούσαμε έτσι και με τους προκατόχους σας είναι ότι όχι μόνο δεν είχαν ένα σεβασμό προς τα σκουπίδια οι δημότες του Δήμου Κομοτηνής, αλλά πολλές φορές και μετακινούσαν τους κάδους κατά το δοκούν, όπου στον καθένα συνέφερε. Αλλάξαν και αυτά τα δεδομένα πια. Κοιτάξτε, και τα στοιχεία της καθημερινότητας. Όχι, να σας πω, πάλι υπάρχει αυτό εδώ, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό κοιτάζουμε να πλένουμε τους κάδους, να μην μυρίζουν οι κάδοι, ειδικά τώρα την καλοκαιρινή περίοδο που μας τελειώνει. Να μην μυρίζουν οι κάδοι, αλλά και ο πολίτης κάπου έχει δίκιο. Όταν έχει 5 κάδους μπροστά στο σπίτι του κτλ., κάπου έχει δίκιο. Και προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα αυτά εδώ που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας πω, σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπηρωτών, ότι ο σύλλογός μας είναι από τους αρχαιότερους συλλόγους στην περιοχή. Έχουμε έτος ιδρύσεως τις 14 Μαΐου του 1928 και μόνο η μαρτυρά την αφοσίωση και την αγάπη των πρωτεργατών στη Θράκη, στις δύο αδερφές περιοχές, στη Θράκη και την Ήπειρο. Η ιστορία αυτή θέλαμε να την κεφαλοποιήσουμε και θα ήταν κρίμα, σκεφτήκαμε, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, να χάσουμε την πρίκα μας, το κεφάλαιό μας, την περιουσία μας, που είναι όλη αυτή η ιστορία που γράψανε οι πατριώτες που ήρθαν από την Ήπειρο. Ξεκινήσαμε μια επιτροπή αρχείου με πρόεδρο τον Δούκα τον Παναγιώτη τον Νομικό, την δικηγόρο την Μπρίντζου την Λαμπρινή και τον Αργύρη τον Μπίστα το χωροδιδάσκαλο. Συνέπεσε με ένα τηλεφώνημα που είχαμε από τον ιστορικό τον Σιδηράτο Γιάννη, που μας είπε ότι έχει μαζέψει ένα εξαιρετικό υλικό για τους συμπληρώτες. Γύρω στις 220 σελίδες περίπου έχει γράψει, έχει εργαστεί 3 μήνες. Παντρέψαμε αυτές τις δύο, την Επιτροπή και τον Γιάννη. Πήραμε συναντέξεις όλο το καλοκαίρι, μιλήσαμε με υπηρώτες, συγκεντρώσαμε φωτογραφικό υλικό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι έχουμε την ιστορική φωτογραφία του 1928 του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της αδελφότητας τότε Λαϊστινών, γιατί όλοι οι υπηρώτες που ήρθαν στην περιοχή ήταν από τη Λάιστα τότε, με τον πρόεδρο τον τότε Σπύρο Μολά, τον ξενοδόχο του ξενοδοχείου Ακρόπολης, τον Απόστολο Αντωνιάδη Λοχαγό και εκδότη της πρώτης εφημερίδας της Πρωίας, τον επιχειρηματία τον Παναγιώτη που άλλα πολύ γνωστό στην περιοχή, τον επιχειρηματία τον Ράπτη, τον Μουζιόπουλο, τον οικονόμου τον Νίκο, είναι μονάδες που ήρθαν στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε το λεύκομα, πήγε πολύ καλά, η εκδήλωση πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Μπορώ να σας πω στη συνέχεια, αν δεν σας τρώω το χρόνο σας, για τα οργανωτικά. Και να δούμε λιγάκι αυτό που ήθελα καταρχήν να δω, πώς ορίμασε σε εσάς η ιδέα. Ναι. Κύριε Σιδηρά, το ενδιαφέρον σας για τον τόπο και τις ιστορικές του καταγραφές είναι έκδηλο, αποτυπώνεται σε μία σειρά εκδηλώσεων, τόσο λόγου όσο και την συμμετοχή σας σε αντίστοιχους τιμητικούς τόμους που αφορούν, που είναι, περιέχουν ζωντανές μνήμες και πολύ σημαντικές καταγραφές. Η σύνδεση ή το ενδιαφέρον για τους υπηρώτες πώς ξεκινά και τελικά συμπέσατε
με τον Σύλλογο Υπηρετών των Εξιωαννίνων, τον Άγιο Γεώργιο Εξιωαννίνων. Η πρώτη αφορμή δόθηκε πριν από 12 χρόνια, όσο και αν φαίνεται μακρινό, σχετικά μακρινό το παρελθόν, όταν σε μία έρευνα στο Πατριαρχικό Αρχαιοφυλακείο ήρθε στα χέρια μου ένας όγκος, κατόπιν τρίμηνης έρευνας, ένας όγκος ιστορικών εγγράφων της Πατριαρχικής Αλληλογραφίας. Όλα αφορούσαν τη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και γενικότερα τη Θράκη. Ένα από αυτά τα έγγραφα αναφερόταν σε δύο μεγάλα ονόματα, στον Κωνσταντίνο Σκουτέρη και στον Ελευθέριο Τελωνίδη, τους κορυφαίους των υπηρωτών της τότε Γκιουμουλτζίνης, της Οθωμανοκρατούμενης Γκιουμουλτζίνης. Ο Σκουτέρης είναι ο άντρας της Δίτζογλου Σκουτέρη. Λίσανδρος Σκουτέρης είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά του Κωνσταντίνου Σκουτέρη, είναι ο πατέρας της κυρίας Κικής Σκουτέρη Δίτζογλου. Και όταν είδα αυτό το έγγραφο που αφορούσε την προσφορά αυτών των δύο υπηρωτών στην περιοχή Φατήριακα για την Παναγία Φανερωμένη, τότε μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η ιστορική μαρτυρία και άρχισα να συγκεντρώνω εδώ και 13 χρόνια ένα υλικό για τους υπηρώτες του νομού, του τότε Καζάκιου Μουλτζίνης όπως λεγόταν. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι αυτήν εδώ την ώρα, κυρίες και κύριοι. Νεότερα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων στις 12 και κάτι για απόψη από τον Κώστα Τοκότσι, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου Πουρτσίδη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.